Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί χαίρεται ο Σαμαράς και χαμογελά πατέρα? Γιατί, παιδί μου, ανέτρεψε εμένα και υιοθέτησε εσένα. Φίλιππος γράψας σε παραλλαγή. Αφού οι βαρόνοι της Νέας Δημοκρατίας τα αποφασίσανε, δώσανε τα κλειδιά στο Σαμαρά και αυτοκτονήσανε. Ποιος επιτέλους κυβερνά αυτή την παράταξη? Ρητορικό το ερώτημα, από ενδιαφέρον, κύριε Βορύδη. Όλοι το αντιλαμβάνονται ότι ο άμυρος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είναι δεμένος στο άρμα του εθνικισμού που το οδηγεί ο μοιραίος άνθρωπος της σύγχρονης ιστορίας, ο Αντώνης Σαμαράς. Ο άνθρωπος που πρώτος δέχθηκε τη Μακεδονία νέτα σκέτα καθαρή, όταν είχε όλη την άνεση και όλη την ιστορική ευθύνη σε εκείνο το χρονικό σημείο να αρθρώσει ένα αυτονόητο όχι. Η κυβίστησή του ήταν στη συνέχεια αυτή που σπεκουλάρισε πάνω στον εθνικισμό, ταλαιπώρησε επί 25 χρόνια τον τόπο και αυτή τη στιγμή τον αναγορεύεται ως ουσιαστικό αρχηγό της παράταξής σας. Ποιος κυβερνάει άραγε αυτή την παράταξη? Το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Στέκομαι λίγο σε δύο όρους. Πολιτικές αντιπαραθέσεις και αντιπαραθέσεις σε εθνικά θέματα. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις είναι καθημερινές αυτή την αίθουσα και, αν θέλετε, είναι γόνιμες, αυτονόητες και πέρα για πέρα επιτρεπτές. Εκεί που τα πράγματα γίνονται εξόχως επικίνδυνα είναι όταν οι αντιπαραθέσεις σε θέματα εθνικά φτάνουν και ξεπερνούν τα όρια του εθνικού διχασμού. Το έχουμε ζήσει. Τραγωδίες έχουν πληρωθεί από αυτόν τον λαό. Εθνικός διχασμός. Πού οδήγησε ο υπερεθνικισμός των βασιλοφρόνων στην κρίσιμη περίοδο της Μικράς Ασίας? Με πρόταγμα την αποστράτευση φτάσαμε στο Σαγκάριο και θρηνήσαμε αυτά που θρηνήσαμε. Όχι, μέχρις εδώ, αλλά και εκεί να φτάσουμε, εθνικός διχασμός ήτανε. Αν αυτό δεν σας λέει τίποτε, για μας λέει πάρα πολλά. Και προσέξτε αυτά τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και των σπερμάτων εθνικού διχασμού που ανιστόρητα, ανεύθυνα και επικίνδυνα σπέρνεται σε μια περίοδο που ο τόπος έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη από την καταλλαγή. Καταλλαγή είναι μια έννοια που δεν την έχετε αφομοιώσει πολύ δε περισσότερο, δεν την έχετε υπηρετήσει ποτέ. Γιατί όλη σας η διαδρομή στηρίχθηκε ακριβώς σε αυτό το αίσθημα της υπεροχής, σε εισαγωγικά, μια υπεροχή δανεισμένη από ξένες δυνάμεις, και αυτό είναι το δυστύχημα, γιατί ποτέ δεν αποκτήσατε χαρακτηριστικά κοινωνικής αυτογνωσίας. Έρχομαι στη συνέχεια σε ένα σημείο που θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα έτσι προσοχή από όλους. Μιλώ για ένα κομμάτι της ιεραρχίας, ευτυχώς όχι για όλη την ιεραρχία, που έχει αγνοήσει βασικές αρχές στη λειτουργία του πνευματικού της ρόλου. Η ιεραρχία έχει πνευματικό ρόλο και σε καμιά περίπτωση από την εκκλησιαστική παράδοση δεν επιτρέπεται η εισπίδηση. Με επαγωγική λογική βλέπω ότι τελευταία
αγαπητή συμπεριφορά της ιεραρχίας, μέρος της ιεραρχίας, είναι η σπίδηση. Φεύγει από τα καθαρά πνευματικά καθήκοντα και λειτουργεί ιονή κομματάρχη. Και δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι χάνει την πατρική της λειτουργία. Ο πατέρας έχει ένα και μόνο σκοπό ουσιαστικό. Να προστατεύει τη συλλειτουργία των παιδιών και την ομόνοια των παιδιών. Όταν ο εμπριστικός λόγος μέρους της ιεραρχίας ενσπείρει αυτόν τον φανατισμό σε ακραίες εκφράσεις, νομίζω πρέπει όλους να μας απασχολήσει. Δεν θα σταθώ μόνο στα θέματα που αφορούν την πρόταση που καταθέσατε για... Γιατί άραγε? Για να πέσει η κυβέρνηση? Αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι έχουμε περάσει από 40 κύματα και μέσα στην ηνεμία των ημερών δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ναυάγιο. Το κάνετε μόνο και μόνο για να στηρίξετε τα κομμάτια και τα αποσπάσματα του χώρου σας, και αυτό επιτέλους είναι επιτρεπτό και αποδεκτό. Το πρόβλημα είναι ότι πάση θυσία παίζετε τα πολιτικά σας ρέστα. Τα πολιτικά ρέστα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι αποτέλεσμα μιας οικογενειοκρατίας και μιας μερίδας με λαϊκή προέλευση εκπροσώπων του λαού, αλλά που, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ένα δόκιμο όρο, «Μαντάμ σουσουδιάζουν». Προσπαθούν να μιμηθούν συμπεριφορές οικογενειοκρατίας. Όμως αυτά είναι πολύ μακριά από τις κοινωνικές ανάγκες τις πραγματικές. Εσείς μας φέρατε τα μνημόνια. Τα μνημόνια τα αφήνω στην άκρη. Φέρατε την καταστροφή, την κοινωνική, την οικονομική, τη σύψη, την ηθική, και τρέμετε στην ιδέα ότι υπάρχει συνέχεια σε ένα χώρο που έχουμε διαδρομή ζωής ο καθένας μας. Ο καθένας ό,τι ώρα χρειαστεί θα πάει στις δουλειές του. Εσείς, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τρενταφυλλίδη.